κύριοι, καλώς ήρθατε στο Submissions 16. Βρισκόμαστε μέρα Κυριακή στις 18 Δεκεμβρίου. Μια εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα στο Core Fitness. Είμαι ο Βασίλης Νικολακόπουλος. Μαζί μου είναι ο Αλέξης Νικολακόπουλος. Καλησπέρα και από μένα, κυρίες και κύριοι. Και ξεκινάμε φυσικά πάντα με τους μικρούς μας αθλητές. Πάρα πολύ δράση ήδη από την αρχή. Δημήτρης Μουρουζίδης είναι με την πορτοκαλί ζώνη. Ενάντια στον Γιώργο Κερκένη, ο οποίος είναι με την κίτρινη. Οι δύο πιτσιρικάδες έχουν αρχίσει ήδη και έχουν πολύ δραστήριο παιχνίδι. Ο Μουρουζίδης τώρα βρίσκεται με την guard κάτω. Έχει τον Κερκένη μέσα στην guard του. Ο μικρός Δημήτρης Μουρουζίδης είναι η μασκότ των Λεόντων Ασπροπύργου, από όσοι έχετε δει όλοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και ίσως νομίζω ο πιο δραστήριος αθλητής γενικότερα σε όλο το event, έτσι. Νομίζω ότι παίζει σε όλα τα event. Ναι, είτε είναι MMA, είτε είναι Brazilian Jiu-Jitsu, kickboxing, παίζει τα πάντα. Ο Κερκένης τώρα σηκώνεται όρθιος για να δούμε αν θα προσπαθήσει να ανοίξει την guard. Κερκένης, πολύ καλή ισορροπία, πολύ δυνατά πόδια μπορώ να πω. Δείχνει να κρατιέται εύκολα όρθιος. Παρ' όλα αυτά, ο Μουρουζίδης τον φέρνει ξανά στο έδαφος. Και ξανά τώρα ο Μουρουζίδης μπαίνει πολύ από κάτω. Προσπαθεί να βρει στην πλάτη ο μικρός Μουρουζίδης, αλλά. Και πολύ ωραία ανατροπή. Στην ουσία, ο Κερκένης μόνος του διάλεξε να ακολουθήσει πίσω, να πέσει πίσω, και ο Μουρουζίδης δεν το άφησε, ένα εκμετάλλευτο φυσικά. Να δούμε τώρα όμως αν ο Μουρουζίδης μπορεί να περάσει. Τουλάχιστον περνάει σε half guard αυτή τη στιγμή, πολύ γρήγορα. Δεν κόλλησε μέσα στην κλειστή guard του Κερκένη. Και πολύ ωραία ευκαιρία του Κερκένη να βγει στην πλάτη. Και νομίζω ότι έχει πιάσει και grip στο κολάρο. Μπορεί να στήσει ένα πνιγμό ίσως από νωρίς. Κι όμως Μουρουζίδης από πάνω, κρατιέται σταθερός. Δεν μπορώ να δω το χέρι του Κερκένη, αν κρατάει κάποιο κολάρο. Όχι, δεν κρατάει τίποτα. Δεν κρατάει, όχι. Είναι στο κολάρο, αλλά δεν το κρατάει. Κερκένης παλεύει τώρα για να επαναφέρει την κλειστή γκάρντ. Μουρουζίδης κρατάει πολύ ωραία την πίεση, δεν αφήνει τα γόνατα του αντιπάλου του να βγούνε. Ωραίο crossface και underhook από τον Μουρουζίδη. Όπως θα προσπαθήσει να κάνει το knee slice, νομίζω να περάσει. Όμως τώρα ο Κερκένης τον επαναφέρει στη full guard. Κοντεύουμε στα 2 λεπτά. Πολύ πιεστικός ο Μουρουζίδης, ακόμα και μέσα στην guard του αντιπάλου του. Φροντίζει να κρατάει την πίεση μπροστά. Παρ' όλα αυτά, ο Κερκένης κλείνει πολύ ψηλά την guard του και τώρα θα αρχίσει να γίνεται επικίνδυνος. Έχει δέσει και τα χέρια του. Μην μου πεις ότι θα πάει για το. Πώς το λένε αυτό, είναι το Scorpion Choke, είναι Scorpion. Νομίζω ότι άκουσα τις ανάσεις του μικρού Μουρουζίδη να αναπνέει βαριά, σαν να δυσκολεύτηκε για λίγο. Η πίεση είναι πολύ μεγάλη. Όταν τα πόδια βρίσκονται πάνω στον αυχένα σου, η πίεση είναι πολύ μεγάλη. Σου φέρνει μέχρι και τους ώμους πολύ κοντά στο λαιμό σου. Παρ' όλα αυτά, ο Κερκένης αποφασίζει να το εγκαταλείψει σαν ιδέα. Και έτσι ο Μουρουζίδης έχει την ευκαιρία τώρα να κάνει ποστούρα και να σηκωθεί. Ένα και 20 ακόμα. Και ξανά υψηλή γκάρτα από τον Κερκένη. Ελέγχει πολύ ωραία το κεφάλι. Τώρα θα φέρει τα πόδια του στη θέση του χεριού του. Δεν μπορώ να δω αν έχει το χέρι, αν είναι το χέρι μέσα. Έχει του και μικρού. Τα δύο χέρια μέσα, αλλά κοίταξε πόσο καλά έχει κλείσει. Και βάζει και τα χεράκια του δίπλα από πάνω, συγγνώμη, για να αυξήσει την πίεση. Σίγουρα η πίεση στην οποία βρίσκεται ο Μουρουζίδης είναι μεγάλη. Ο ίδιος δεν δείχνει να αγχώνεται βέβαια. Αλλά ο Κερκένης δείχνει να κρατάει με δύναμη όλη αυτή τη θέση. Κρατιέται και ακόμα. Ίσως, ναι. Ίσως μπορέσει να το γυρίσει σε κάποια άνμπαρα, αν ο Μουρουζίδης κάνει το λάθος μόνο να ανοίξει. Νάτος. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Προσπαθούμε το που το είπες κατευθείαν. Να το πάλι το Scorpion Choke. Ελπίζω να μην έχει πάει. Όχι, εντάξει. Okay. Όχι, είναι. Φοβήθηκα ότι μήπως έχει κοιμηθεί για σε κάποια φάση, αλλά όχι, εντάξει. Ακούγονται οι ανάσεις του Μουρουζίδη, ακούγονται μέχρι εδώ πέρα. Η διαιτητής μας, η Αντωνία Μάρκου, είναι ακριβώς πάνω από τους νεαρούς.
Και τώρα σχεδόν κλείνει τρίγωνο και με τα δύο χέρια μέσα ο Κερκένης. Και θα μείνει ψηλά με την γκάρ του. Και τέλος της πρώτης φάσης. Και μας θέλουν να περάσουμε στη δεύτερη φάση του αγώνα. Η φάση των πόντων λοιπόν, 5 λεπτά που έχουμε πόντους. 3 λεπτά για τους μικρούς. 3 ναι, λεπτά συγγνώμη, για τους μικρούς. Λάθος. 3 λεπτά λοιπόν με σύστημα πόντων όπως την IBJJF. Πολύ ωραία κατευθείαν μπήκαν και για τη ρήψη. Βλέπουμε ότι έχουν τελείως διαφορετική προσέγγιση από το προηγούμενο. Από το προηγούμενο γύρο. Τραβάει γκάρντ ο μικρός Κερκένης. Ακούμε τη γωνία του Κερκένη, η οποία τον προτρέπει με το που θα δει κάποιο ελεύθερο χέρι να κυνηγεί στην άρμπαρ κατευθείαν. Βέβαια, ο μικρός Μουρουζίδης το έχει μαζεμένα τα χέρια του, αλλά... Είναι γενικώς πολύ μαζεμένος, είναι μόνο τα χέρια του. Βλέπεις ότι πάει με την πίεση πάρα πολύ, δεν θέλει να σηκωθεί. Ο Μουρουζίδης φαίνεται να έχει το περιθώριο να ασκήσει την πίεση του στην παρούσα φάση. Οι διαιτητές μας θα τους επαναφέρει στο κέντρο. Σωστή απόφαση. Ναι, ήταν πολύ σταθερή η θέση, νομίζω ότι... Και συνεχίζουμε. Και ξανά πιέζει ο Μουρουζίδης. Ο οποίος βάζει επικίνδυνα το χέρι του πίσω. Ναι, ναι, ακριβώς. Σε αυτή τη θέση νομίζω ότι ο Κερκένης θα μπορούσε να δοκιμάσει ένα γρήγορο τρίγωνο. Και να τους πάλι στην πίεση ο Μουρουζίδης. Ο Κερκένης θα μπορούσε να δοκιμάσει ίσως και κάποιο butterfly, ίσως να φέρει τα butterfly hooks μέσα, ίσως για να γίνει λίγο πιο δημιουργικός, θα έλεγα. Διαλέγει πάντως λίγο πιο κλειστό παιχνίδι. Για να δούμε, λογικά πρέπει να κυνηγήσει κάποια armbar ή κάποιο τρίγωνο. Ο Κερκένης όντως δείχνει ότι είναι πιο έτοιμος για την armbar, για επιθέσεις από μακριά. Και αυτό νομίζω είναι που κάνει το Μουρουζίδη να μπλοκάρει, ότι με το που ανοίγει την απόσταση για να κάνει ποστούρα, για να σηκωθεί και να περάσει την guard. Να τη, ο, να η armbar. Πάρα πολύ ωραίο, συνεχίζει αστρίδο ο Μουρουζίδης. Έχει γλιτώσει το χέρι του. Πολύ καλή ευκαιρία ήταν και για sweep από τον Κερκένη, αλλά ξεφεύγει ο Μουρουζίδης και τώρα καταφέρνει να βγει σχεδόν στην πλάτη. Ωραία σκράμπλα από τους μικρούς. Προσπαθεί ο Μουρουζίδης να πάρει την πλάτη, δεν έχει βάλει τα hooks όμως μέσα. Πολύ καλή η μάχη και από τον Κερκένη. Παρ' όλα αυτά η μάχη ήρθε στο έδαφος από πρωτοβουλία του Μουρουζίδη και γι' αυτό παίρνει τους δύο πόντους για ρήψη. Μιας και σηκωθήκανε οι δύο αθλητές. Τώρα όμως βρίσκονται ξανά στο έδαφος. Και ο Κερκένης θα καταφέρει να τον κρατήσει κάτω σε μια περίεργη έτσι σαν και σαν κατάμε. Μουρουζίδης κυνηγάει την άρμπαρ. Και έχουν εμπλεχτεί πάρα πολύ οι δύο τους. Ναι. Δεν θα προλάβει όμως ο Κερκένης, δεν θα προλάβει να κάνει κάτι δραστικό, θεωρώ. Πολύ ωραία μάχη από τους δύο. Πραγματικά εξαιρετικό επίπεδο και από τους δύο μικρούς σε ηλικία τεράστιες από τα αθλητές. Σε αυτήν την ηλικία δεν υπάρχει κανένας χαμένος και τα δύο παιδιά που πατάνε στο τατάμι και ρίχνουν και τόσο όμορφη και ωραία τεχνική είναι νικητές. Παρ' όλα αυτά, η διοργάνωση είναι επαγγελματική και θα κυριαρχεί ένας νικητής απόψε. Λεωρία Δημήτρη!